Ευθεία βολή στον Άλεξη Τσίπρα εκτόξευσε πρωθυπουργός όταν υποστήριξε στη δημόσια τηλεόραση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να κατηγορήσει την κυβέρνηση ακόμα και για νοθεία στις εκλογές, προκειμένου να δικαιολογήσει μια πιθανή ήττα στην κάλπη. Θέλουν να μας πούνε περίπου ότι οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε ότι θα γίνει νοθεία στις εκλογές. Εάν δείτε πού οδηγεί ο λογικός, η λογική κατάληξη των επιχειρημάτων τους, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουν να πούνε και αυτό, ναι. Και είναι αδιανόητο αυτό, διότι αν έχουμε ένα θα έλεγα κεκτημένο στη χώρα μας, είναι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μια διαχείριση της ήττας του, αλλά υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό. Ο λαός θα ακυρώσει τα σχέδιά του με καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τον διαβεβαιώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν πρόκειται να αμφισβητήσει την εκλογική διαδικασία. Όχι γιατί εμπιστεύεται τον ίδιο, αλλά τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας, που όσο και αν προσπαθήσει δεν θα καταφέρει σε τέτοιο βαθμό να διαβρώσει. Η συζήτηση για την πιθανότητα χειραγώγησης της κοινής γνώμης στην προεκλογική περίοδο προκαλεί έντονες αναταράξεις, καθώς σχετικό δημοσίευμα του Guardian έχει επικαλεστεί ο Αλέξης Τσίπρας για να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό. Προσπάθησε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ένα απόλυτα τοξικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο προφασίζονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι τέλος εκτός οποιασδήποτε. Λέτε ότι κάνουν διαχείριση ήττας, που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι προλαμβάνουν την ήττα τους, δημιουργώντας ένα απόλυτα τοξικό κλίμα στην πολιτική αντιπαράθεση. Προφανώς και δεν βάλαμε κανένα θέμα νοθεία στην καταμέτρηση των ψήφων. Αλλά βάλαμε και βάζουμε θέμα, τώρα που βλέπουμε και τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα περί παρουσίας όλων αυτών των σκοτεινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο. Θέμα αδιαφάνειας ως προς αυτή την πτυχή. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία εξαπολύει πειρά στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά την καρατόμηση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη για τα όσα είπε εναντίον του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα σε κομματική εκδήλωση στην Κεφαλονιά. Κρύβεται πολύ φασιστικό κάτω από την πολιτική αντίληψη των Αρίστων. Μα είναι ένα ναζιστικό κομμάτι που κρύβεται πίσω από την ιστορία των Αρίστων, τη Άγια Φυλή. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Θα έπρεπε να έχει ζητηθεί παρέτηση του κ. Αρβανίτη. Το λέω μα. Θα έπρεπε να ζητηθεί παρέτηση, είναι απαράδεκτα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και τα οικονομικά του βουλευτή Περικλή Μαντά. Έχει ληξει πρόθεσμος οφειλέσμος στο δημόσιο άνω των 600.000 ευρώ. Αλλά δεν τον ενοχλεί κανείς. Για τον βουλευτή του κ. Μητσοτάκη, Περικλή Μαντά, θέσια στην υγεία των κοροϊδών. Για τους πολίτες, πληστηριασμοί και κατασχέσεις.